Αναστολογιότατε, άρχοντες του τόπου, αγαπητές συνάδελφα Αντώνη, κυρίες και κύριοι, έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, όπως ακούσατε τον κύριο Κοτσάλο, για να παρευρεθώ σε αυτή την εκδήλωση και ακόμη μια φορά σε αυτή την φιλόξενη αίθουσα που αρκετές φορές τα τελευταία 10 χρόνια έχω βρεθεί για εκδηλώσεις πότε του Δήμου και πότε της Ιεράς Μητροπόλεως. Είμαι εδώ για δύο λόγους. Επιτρέψτε μου να τους εξομολογηθώ εντάχει. Εγνώρισα το Ρίο Βελεστελή από μικρό παιδί, διότι ο ίμιστος παπαδάσκαλος παππούς μου, το οποίο το όνομα φέρω υπερηφάνως με έναν αξίωστο, ήταν παπάς στο Βελεστελή. Και η θεία μου και η μητέρα μου ασφαλώς και η πρεσβυτέρα γιαγιά μου έδιναν το σπίτι του Ρίγα, που φυσικά δεν υπάρχει. Αλλά κατά την παράδοση είναι σε ένα σημείο εκεί στα βόρεια του Βελεστήλου, μέσα στον οικιστικό ιστό ενώ. Ο δεύτερος λόγος, δεν είμαι ασφαλώς Βελεστηνής, η μοίρα της ζωής μας έριξε εκεί προσφυγιά. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί θεώρησα τον εαυτό μου υποχρεωμένο να τιμήσω με την ταπεινή μου παρουσία έναν εξαίρετο διανοούμενο Ρωμιό, τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, και να τιμήσω έτσι την γενναία του προσφορά στα νομικά γράμματα, στην ιστορία και κυρίως σε μια κοινωνία ταλαιπωρημένη που προσέγγισε και προσεγγίζει δυστυχώς ακόμα την ιστορία μέσα από μια στρεβλή ματιά. Θέλω να πιστεύω, αγαπητέ Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι δεν ανήκω στους αποστάτες διανοουμένους, που είναι ένα από τα τελευταία βιβλία του κυρίου Καραμπελιά. Είναι δική μου αίσθηση, ας με κρίνουν άλλοι, διότι έτσι αισθάνομαι τον εαυτό μου εδώ και πολλά χρόνια, και ιδίως τώρα που κάνω τον απολογισμό της βιωτής μου, καθότι πλέον είμαι συνταξιούχος και είμαι ομότιμος, διότι έκλεισα τον κύκλο τον πανεπιστημιακό, τον επαγγελματικό, αν θέλετε, όχι όμως τον ερευνητικό. Αυτοί λοιπόν είναι οι δύο λόγοι που μου έφεραν εδώ μαζί σας απόψε, για να μιλήσω για αυτή την αναλοκλήρωτη επανάσταση του Ρίγα Βελεστηνή. Αναολοκλήρωση, γιατί δεν ολοκληρώθηκε όπως μας είναι γνωστό, αλλά ο Ρίγας Βελεστηνής είναι πάντα παρόν. Άκουσα με προσοχή και την έκοψα κάποια στιγμή να υπενήσετε ότι συμβουλές, τη γραμμή του Ρίγα Βελεστηνή, όχι μόνο εμείς σαν Έλληνες, αλλά και οι βαλκανικοί λαοί, το όρομα δηλαδή που είχε συλλάβει ο Ρίγας Βελεστηνής για μια βαλκανική ομοσπονδία και μια ειρήνη στα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι από τότε που αυτοί οι λαοί, οι λαοί μας, οι βαλκανικοί λαοί απελευθερώθηκαν, πάντοτε ήμασταν και είμαστε υποχείρια των μεγάλων δυνάμεων. Όσον αφορά, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι επιτυχής ο τίτλος του βιβλίου, έτσι όπως τουλάχιστον, γιατί ξέρετε τον διαβασμένο βιβλίο, το προσεγγίζουμε με τη δική μας οπτική γωνία. Κάποια στιγμή είπατε ότι είναι υποκειμενική μελέτη. Νομίζω έχετε δίκιο, είναι υποκειμενική και καθένας. Η ιστορία δεν είναι ασφαλώς δόγμα, η ιστορία είναι μια διαρκή συζήτηση και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι είναι επιτυχής ο τίτλος που ασχέτως αν αυτό εννοεί ο κύριος Καραμπελιάς, κάπου είπα δηλαδή λίγο πριν ότι είναι ανολοκλήρωτη η επανάσταση του Ρίγα και νομίζω ότι έτσι είναι. Ανολοκλήρωτη δεν είναι μόνο η επανάσταση του Ρίγα, ανολοκλήρωτη είναι και η επανάσταση του 1821, η επανάσταση που δημιούργησε το ελληνικό κράτος. Είμαστε ακόμη σαν ένα γένος, σαν ένας λαός, σαν ολοκλήρωτος και τα τελευταία χρόνια νιώθουμε και τις τελευταίες μέρες, αν θέλετε, αυτή την πίεση της σκληρής πραγματικότητας αυτής της ανολοκλήρωτης επαναστάσεως
και της ελλείψεως της λαϊκής κυριαρχίας, την οποία φαντάστηκε, οραματίστηκε ο Ρήγας και την οποία εξέφρασε στα Σύνταγμά του, στην Προκήρυξη, στο Θούριο, κάτι που ποτέ και αμφιβάλλω αν οι πολιτικοί μας διδάχθηκαν ποτέ ή διάβασαν ποτέ το έργο του Ρήγα. Είναι λοιπόν, κατά την αίσθησή μου, νομίζω και είναι μια πραγματικότητα και όχι δική μου αίσθηση, πεποίθηση αν θέλετε, ο Ρήγας πάντα παρόν. Τώρα το βιβλίο του κ. Καραπελιά παρουσιάζει μια νέα διάσταση που δεν την πρόσεξαν σοφή κατά τα άλλα λόγοι και μελετητές του Ρήγα Βαλαιστινή, που είναι αλήθεια ότι προσέφεραν με τις εκδόσεις, τις επανεκδόσεις, τη μελέτη και τα λοιπά των έργων του Ρήγα Βαλαιστινή αρκετά στην βιβλιογραφία και στη γνώση την βαθύτερη του έργου του Ρήγα. Αλλά εδώ με το... γι' αυτό ο Ρήγας είναι πάντοτε παρόν, όπως είπα, είναι και παρόν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου του κ. Καραμπελιά. Η Επανάσταση που οραματίστηκε, επαναλαμβάνω, είναι αναολοκλήρωτη, όπως και ο τίτλος δηλώνει. Και πολλοί ήταν εκείνοι, όπως είπα, που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το έργο του. Και το έργο του Ρήγα έγινε, αν θέλετε, και ένα εργαλείο και πολιτικό και εργαλείο στα χέρια διανοούμενων. Πολιτικό, θα σας πω, διανοούμενος είναι και πολιτικός, ο μεγαλοφυής Γιάννης Κορδάτος, ένας εξαίρετος πηλιορίτης Αγοριανός, παλιός κομμουνιστής, ο οποίος ήξερε καλά το έργο του Ρήγα. Άλλωστε ο Ρήγας τον ήγγιζε, διότι ο Ρήγας σπούδασε στο σχολείο της Αγοράς στα Νιάτα. Δεν έμεινε στο Βαλαιστίνο ο Ρήγας, τον έπνιγε, ξέρετε, ο κάμπος είναι δύσκολος. Και εκείνα τα χρόνια που οι πιο σκληροί Τούρκοι ήταν στον κάμπο. Και ο Βαλαιστίνος, είναι ένα χωριό του κάμπου. Όπως έλεγαν και πάλι, ο κάμπος βγάζει άρρωστη. Και όπως έλεγαν και και όπως έλεγε και ο πατρόπος μας, ο Αιτωλός δεν θα δει η επανάσταση και η ελευθερία του γένους από τον κάμπο, αλλά θα πει από τα βουνά. Και έβλεπε την ανοιχτωσιά της θάλασσας εκεί από τη Ζαγορά ο Ρήγας και το πνεύμα του έγινε ελεύθερο και το εξέφρασε ηλεκτρόφωνο με τα βιβλία. Να ξαναγυρίσω στον Γιάννη Κορδάτο. Το γράφει και αυτό στο Γιάννη του με ένα. Ο Γιάννης Κορδάτος, λοιπόν, Γιώργο, θα με διορθώσεις αν κάνω λάθος, θεωρούσε το Ρήγα, πρέπει να το έγραψε αυτό που πριν από την εικασιακή καταστροφή, ότι ο Ρήγας εξέφραζε έναν ελληνικό υπεριαλισμό που είχαμε πάει στη Μικρά Ασία. Αργότερα όμως, όταν πέρασαν τα γεγονότα της Μικράς Ασίας, ήρθε η γενναία μας εθνική αντίσταση, άλλαξε την ερμηνεία του και είδε το Ρήγα σαν έναν άνθρωπο που οραματίζονταν αυτή την ειρήνη και τη συνεργασία των Βαλκανικών λαών υπό το πρίσμα της Βαλκανικής Ομοσπονδίας, αλλά βέβαια υπό την σοσιαλιστική λύση. Έχει ένα βάθος αυτή η ερμηνεία που με μέτρο το Ρήγα προσπαθεί ο Κορδάτος να μιλήσει για μια ομοσπονδία βαλκανική, αλλά υπό σοσιαλισμό. Απ' την άλλη μεριά, ακόμα και σήμερα, οι συντηρητικοί κύκλοι θεωρούν σίγουρα και αναμφισβήτητα τον Ρήγα ως ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως, αλλά συνειδητά υποβαθμίζουν το έργο του, γιατί αυτός μιλούσε για Βαλκάνια, εδώ όμως είναι ο συντηρητισμός, η στενή κύκλη συντηρητική, μιλούν για αυτή τη μικρή Ελλάδα, τη στενόχωρη Ελλάδα και όχι την ευρεία Ελλάδα. Και γι' αυτό τον θεωρούν μόνο έτσι η ώρα της Ελληνικής Επαναστάσεως, γιατί φοβούνται τον αποβορά σοσιαλιστικό κίνδυνο εκείνης της εποχής. Απ' την άλλη, βεβαίως, ήταν και η Εκκλησία, που πάντα θεωρούσε τον Ρήγα δαίμονα του διαφωτισμού, δηλαδή με τις νέες ιδέες που ήγγιζαν βέβαια και την ανεξιθρησκεία και την αθεία γενικώς,
και τον οποίο η Εκκλησία μας πάντα εξόρκιζε το διαφωτισμό με πολλές εξαιρέσεις. Τώρα, μελετώντας το έργο του Ρίγα βαθύτερα, άκουσε το πρόσεξε και η κυρία Κοτσάλου λίγο πριν να μιλάει, ας πούμε, για ότι ο Ρίγα στηριζόταν στην ελληνοορθόδοξη παράδοση. Και καλώς επίησε συνάδελφός μου της παιδαγωγικής, που συμπτωματικά δηλαδή έναν καθηγητή της μέσης εκπαιδεύσεως, τον κύριο Αντώνη Φραγκούλη, του έδωσε θέμα για την επίδραση που άσκησε στο έργο του Ρίγα η ελληνοορθόδοξη παράδοση. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Και σήμερα αυτό που λέμε αποδομητές της ιστορίας είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε σχολή της Οξφόρδης, όπου, για να σας πω έτσι πιο απλά, για να γίνω κατανοητός, ταυτίζουμε, αν θέλετε, ισορροπούν τους θήτες και τα θύματα στο μακεδονικό αγώνα. Η αποδόμηση της ιστορίας έχει πολλά, για να αντιληφθεί κανείς καλύτερα, μερικοί λένε ότι εμείς είμαστε ένα κράτος το οποίο δημιουργήθηκε τώρα τελευταία, δηλαδή μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, στα μέσα του 19ου αιώνα, έτσι κοντρικά, σαν να μην υπήρχαμε λίγο πριν. Με συγχωρείτε, το έθνος, σαν να μην υπήρχαμε πριν και ως γένος. Και θεωρούν το Ρίγα ως ένα πρόσωπο, ένα «ον» χωρίς εθνικότητα. Αυτά όλα βέβαια τα έχει προσέξει ο κ. Καραβάς. Θέλω να πω ότι μελετώντας αυτό το βιβλίο του κ. Καραβαγιά θα δει κανείς πολλά. Γι' αυτό είπα ότι ο Ρίγας είναι παρόν. Και να τα ερμηνεύσει με το σήμερα, αλλά δίνοντας και ερμηνείες πώς φτάσαμε στο σήμερα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η ανάγνωση του βιβλίου έχει και υποκειμενικότητα, όπως είπε και η Βασάλα, πρέπει να είναι υποκειμενικός ο ιστορικός, αλλά όταν τον διαβάζεις, έχεις μια υποκειμενική στάση. Με το βιβλίο του κ. Καραβελιά, που το συνέθεσε με μια απλόχωρη πιεστική για τον εαυτό του και ενσυνείδητη μελέτη των πηγών, είδε το Ρίγα μέσα από μια, και έτσι, μέσα από μια θαυμαστή σύνθεση των τεσσάρων μεγάλων ρευμάτων τα οποία καθόρισαν τη ζωή και το έργο του. Και νομίζω ότι καθορίζουν, κάνοντας μια εσωτερική καριέρα, και τη δική μας πορεία μες στον χρόνο. Ενώ σε κάθε εξημών η αυτοσυνειδησία μας, ότι αυτό που μας είπε και ο Ρίγας, και το είπε σε καιρούς δύσκολους για το γένος, αμφισβητήθηκαν και αμφισβητούνται από τους αποδομητές της ιστορίας ορισμένες από αυτές τις συνιστώσεις, δηλαδή η καταγωγή μας, η σύνθεση αυτών των μεγάλων ρευμάτων που μας επηρέασαν. Ο Ρίγας πρόσεξε ότι είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες, καταγωγή μας, ότι είμαστε Βυζαντινοί. Ποιος από εμάς δεν αισθάνεται σήμερα ως Βυζαντινός Ναμαίρι? Η άλλη παράμετρος είναι η Ορθοδοξία. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε εσείς και ο κύριος Καραβελιάς, κάνω μια προέκταση. Η Ελληνοορθόδοξη, η Ελληνική Ορθοδοξία. Και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος του καιρού του που είδε και τον διαφωτισμό, τον γαλλικό διαφωτισμό. Αυτός δηλαδή που έδινε και έδωσε μια νέα όθηση στην πορεία του κράτους μας και που φυσικά επηρέασε βαθύτατα τον Ρίγα στη Λίκη. Και όπως γράφει ο κ. Καραβελιάς, πρόκειται για έννοιες που συνιστούν σύνθεση, σκέψη και δράση. Συνέστημα και ορθό λόγο. Οι Έλληνες, και αυτό το προσέξουμε, δρούμε τις περισσότερες φορές με το συνέστημα, με την καρδιά μας, και όχι με τον ορθό λόγο, τυράτιο, το είναι, το ρασιονελισμό, που οι φίλοι μας Ευρωπαίοι ενεργούν και σκέφτονται και ενεργούν. Όλα μέσα από τον ορθό λόγο. Αν θέλετε,
η δική μου εκτίμηση είναι ότι ένα από τα λεπτόματα, αν μου επιτρέπετε να πω, του λαού μας, είναι ότι σκεφτόμαστε και ενεργούμε με το συναίσθημα. Ο Ρήγας έτσι νομίζω, καλά, με το συναίσθημα, αλλά και με τον ορθό λόγο μαζί. Αυτή είναι η σύνθεση και η σκέψη. Ήτανε και με την Ανατολή, διότι όλοι είμαστε Ανατολίτες, αλλά είμαστε και με τη Δύση και με την Ευρώπη. Άλλωστε, στην Ευρώπη δώσαμε τον πολιτισμό μας. Είμαστε και οι αρχαίοι και το Βυζάντιο, είμαστε και η παράδοση, είμαστε και το λαϊκό και το λόγιο μαζί. Γι' αυτό, όπως γράφει ο κ. Καραπελιάς, χωρεί μέσα σε αυτό το σχήμα που ανέφερα, το, αν θέλετε, το τετραπλούν σχήμα, χωρεί η αυτοσυνειδησία μας, η ιστορικότητά μας, η διανόησή μας, η λαϊκή μας αγώνας, ο γνήσιος ελληνισμός της Διασποράς, η γενναία συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς, όχι μόνο στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά και πριν από αυτή. Κάνω μια παρέκβαση τώρα και να με συγχωρέσετε στους καιρούς της κρίσεως, ο ελληνισμός Διασποράς μας έχει ξεχάσει ούτε μία βοήθεια. Βοήθεια που είχαμε τότε ως κλαμμένοι Έλληνες. Και βέβαια όλες αυτές τις σκέψεις, αυτές τις συνθέσεις του Ρήγα τις ακολούθησαν οι πιστοί του σύγκροφοι, περισσότεροι σημειωτών των οποίων ήσαν και Μακεδόνες. Ήσαν Μακεδόνες. Οι ακρόριες του ελληνικού και ένας Κύπριος. Ο Ρήγας είναι αλήθεια ότι αγάπησε τον γαλλικό διαφωτισμό, τους εκπροσώπους του γαλλικού διαφωτισμού. Και από κοντά του και κοντά του ξέρανε, διότι έτσι έπρεπε να γίνει αν θέλετε. Ακολούθησαν το παράδειγμα του Ρήγα, αν θέλετε ήταν μια συνειδητή σύνοδη πορεία. Ίσως τους βοήθησε και ο Ρήγας με τα έργα του, αλλά ήταν ένα υπόβαθρο, ένας παρανομαστής που συμπλώνησε τις ψυχές των νέων Διασποράς που ζητούσαν την ελευθερία αυτού του τόπου, ας ήταν μακριά από την πατρίδα τους. Ας πούμε, από τα πολλά. Θα αναφέρω το παράδειγμα των σχετιστινών τυπογράφων των αδελφών Μαρκίδων Πούλιου, όπου ο Ρήγας το 1790 και το 1796-97 τύπωσε τα έργα. Δηλαδή, αν δει κανείς τα έργα, που καλά τα είπατε, τα έργα του κ. Καραβελιάκου, ήταν ακόμη και τα έργα του Ρήγα. Για να δείτε, για να φανεί πώς αυτός ο νέος άνθρωπος, γιατί πρόκειται περί νέου ανθρώπου, έγραφε συνεχώς. Διάβασε τους αρχαίους συγγραφείς, τους Βυζαντινούς, τους Γάλλους διαφωτιστάς. Συνελάβανε τα μηνύματα των καιρών, έγραφε συνεχώς και πήγαινε σχετικά κοντά είναι η απόσταση. Μακρινή για τα δεδομένα της εποχής. Από το Βουκουρέστι που ζούσε στη Βιέννη για να τα τυπώσει την προκήρυξη, το συντάγμα του, τον πατριωτικό ύμνο, το στρατιωτικό κόλπι, το θούριο, τον εθνικό τρίτο τέλεο, την ανάχαρση, τον ανάχαρση με συγχωρείτε, την ανεπανάληπτη χάρτα. Θα έχετε δει, φαντάζομαι, τη χάρτα του Ρήγα Βαλαιστρίδη. Ξεκινάει χαμηλά κάτω την Κρήτη και την Κύπρο. Την Κύπρο την έχει σε ένα. Την έχει σε μια γωνία, νομίζω. Ναι, ορίστε. Μέχρι απάνω το δούνε. Με τους βασιλιάδες, με τα νομίσματα που είχαμε. Ένα έργο που νομίζω ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Και το έκανε αυτός. Είναι ένα έργο που το αναδεικνύει στο βιβλίο του ο κ. Καραπελιάς, ο Αγαθάγγελος. Βέβαια το έγραψε με μια φιλορωσική διάθεση. Γιατί? Διότι το γένος μας περίμενε από τους Ρώσους, από το ξανθό γένος. Περίμενε την ελευθερία του. Και συμπαθούσε τη Μεγάλη Κατερίνη Ασπάρος. Και τη Μεγάλη Ποντιακή, φαντάζομαι ότι είναι αρκετή η Πόντη, καθότι βέβαια φιλοξενεί για τρεις πονδύες, εδώ παρίστανται τη μεγάλη πατριωτική οικογένεια των Ψηλαντών.
είχε μια ελπίδα ότι η Λευτεριά θα έρθει από τους Ρώσους. Αχ, αυτός ο λαός μας. Τώρα έχουμε απογοητευτεί από τους Ευρωπαίους και κοιτάζουμε προς Ρωσία μεριά και προς Πούτιν. Πότε θα ελευθερωθούμε, ακόμα και ο Ρήγας είχε τις δικές του ιδεολειψίες. Αλλά έτσι ήταν οι εποχές. Και βέβαια η ρωσική, η απογοήτευση από τη ρωσική στάση, καθότι και αυτοί μας εγκατέλειψαν και ακολουθούσαν τα συμφέροντά τους για το μη διαμερισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του και μεγάλου ασθενούς της εποχής τους. Και ορθώς παρατηρεί ο κ. Καραμπελιάς ότι οι διαφωτιστές, οι μελετητές του γαλλικού διαφωτισμού, αλλά και σύγχρονοι ερευνητές και μελετητές του έργου του Ρήγα, δεν κάνουν λόγο τον Αγαθάκηρο, γιατί θέλουν το Ρήγα Βαλεστινή αποκλειστικά γαλλόφωνο. Να σου πω κάτι. Επειδή έχω ζήσει στη Γαλλία και έχω ζήσει με αυτούς τους κύκλους που μελετούν το έργο του Ρήγα Βαλεστινή, όλοι είναι ελαφρεμένοι. Όχι καλή μόνο αν πήραζε και έλεγε τίποτα για τα φιλογαλλικά αισθήματα του Ρήγα. Ούτε θα έκανε καριέρα στο Πανεπιστήμιο και αν έγραφε κάτι, θα εδέχεσαι τις επικρίσεις και τις κατηγόριες των φίλων μας διαφωτιστών που σήμερα οι περισσότεροι εξ αυτών είναι και αποδομητές της ιστορίας. Γιατί? Διότι δεν τους αρέσει ο Αγαθάγγελος ότι είναι του Ρήγα. Γιατί ο Αγαθάγγελος μιλεί για προφητείες, κάτι δηλαδή που δεν ταιριάζει στο κίνημα του διαφωτισμού. Είμαστε λίγο ανεξίθρισποι, είμαστε λίγο άθεοι, είμαστε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Και πού αυτά τα που θα είναι, θα έλεγα, δεν είναι, πώς να πω, σύγχρονα, εξυγχρονισμένα κτλ. Αλλά ο Αγαθάγγελος μιλάει, πάντα θα μιλάει στη λαϊκή συνείδηση, όπως μιλάει η Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπως μιλούσαν στην ψυχή, τη λαϊκή συνείδηση και τη λαϊκή ψυχή, τα χρησμολογικά κείμενα των αιώνων της Τουρκοκρατίας, όπου η Ορθόδοξη παράδοση αντιπαρατίθεται στο Ισλάμ, με το οποίο, όπως ακούσαμε, έχει γράψει ο κ. Καραμπελιάς, σχετικό βιβλίο, και που αυτά τα κείμενα πρόβλεπαν το θρίαμβο της χριστιανοσύνης. Και βέβαια, αυτοί που βλέπουν διαφορετικά το έργο του Ρήγα, το παρατηρεί αυτό ο κ. Καραμπελιάς, παραβλέπουν τη βυζαντινή διάσταση του έργου του. Γιατί θέλουν το Ρήγα, επαναλαμβάνω, ως ένα γνήσιο τέκνο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού. Και ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός, ξέρετε, όπως και οι γαλλόφρανες παλαιοί, το Βυζάντιο το αντιπαθούν και το θεωρούν, όπως τα έλεγε και ο Βολτέρος, 10 αιώνες παρακμής του ευρωπαϊκού ή του ανθρώπινου, αν θέλετε, πολιτισμού. Ο Ρήγας βεβαίως απογοητεύτηκε, όπως είπαμε, από τους Ρώσους, στράφηκε στο Μέγα Ναπολέοντα, μάλιστα που επιδίωξε να τον συναντήσει. Δεν το πέτυχε ασφαλώς. Μάμα, η γιαγιά μου έλεγε ένα τετράστιχο είναι. Όταν μάθαινε για το Ρήγα μικρό παιδί, στο Βελεστίνο γεννηθείς, στη Ζαγορά σπούδες δηλαδή, και στην Αυστρία προδοθείς, αυτή ήταν η ζωή του. Θέλησε να συναντήσει το Μέγα Ναπολέοντα, που άπλωνε κι αυτός, όχι για να μας ελευθερώσει. Τα συμφέροντά του κοίταζε κι αυτός να διαφεντέψει στη Μεσόγειο ή ευρύτερα στην Ελληνική Ανατολή. Νομίζω, Γιώργο εσύ το λες, τα εμπορικά έθνη για το λέγανε όλη τη εποχή. Τα εμπορικά έθνη, δηλαδή, Γαλλίες, Ιταλίες, και σήμερα δεν είναι εμπορικά έθνη. Που μας πρόδωσαν και τότε και η Ρωσία και η Γαλλία τα εμπορικά έθνη. Αρκετές σελίδες του βιβλίου του κ. Καραμπελιά είναι αφιερωμένες στα έργα του Ρήγα, στη νέα πολιτική διοίκηση που είχε ως πρότυπο το Γαλλικό Σύνταγμα
καταπληκτικό το Γαλλικό Σύνταγμα, την δική μου αίσθηση του 1792, για τη λαϊκή κυριαρχία, τη δικαιοσύνη, την ισονομία και όλα αυτά που ένα δημοκρατικό πολίτευμα πρέπει να έχει. Αλλά βέβαια και οι Γάλλοι, όπως σας είπα, μας άφησαν, εν πάση περιπτώσει, παρόλο που πήραμε πολλά από το Γαλλικό του Σύνταγμα, και που όριζαν τις υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες απέναντι στο κράτος και τις υποχρεώσεις του κράτους, αλλά κυρίως τις υποχρεώσεις ημών των πολιτών απέναντι σε ένα κράτος. Γράφει για το Θούριο αυτό το καταπληκτικό, ως πότε πάλι κάτι για να σας θυμίσω, έτσι, πρώτος τύπος, αλλά και για τη σημασία των νόμων, που θα είναι ο μέγας και μόνος οδηγός, οι νόμοι του κράτους. Για τους προκομμένους, όπως χαρακτηρίζει συμβούλου. Οι προκομμένοι σύμβουλοι είναι, κυρίες και κύριοι, θα σας το πω και θα κουνήσει το κεφάλι σας, και εγώ, όταν το λέω, οι αξιότιμες κυρίες και κύριοι του ελληνικού κοινοβουλίου. Τώρα, κατά πόσο είναι προκομμένοι, ξέρουμε όλοι, γιατί είμαστε παθώντες από την προκοπή τους. Και βέβαια αποθεώνει τους καπετανέρους, βλέπετε πόσο είναι παρόν πάντα θεωρίας και αν ολοκλήρωτος με την επανάστασή του. Και βέβαια αυτό που ήδη σημείωσα, ότι έχει από τους ερευνητές, κυρίως τους γαλλόφρονες, αποσιωπηθεί και σκανδαλωδώσει η σχέση του Ρίγα με την νεότερη ελληνική και την ορθόδοξη παράδοση. Βέβαια, φτάνουν μερικοί να τον χαρακτηρίζουν άθερο. Το Ρίγα που προσέξουμε και σε όλα τα έργα του κ. Στοθούριο μιλεί για πίστη, για πατρίδα, για γένος. Και βέβαια, ας προσέξουμε και τη θέση που δίδει στην πορεία του, τη συγγραφική και αν θέλετε και τα γραφτά του, και με την εικόνα που τυπώνει, το Μέγα Αλέξανδρο, που τον θεωρεί γέφυρα του περάσματος από την αρχαιότητα προς το Βυζάντιο και προς τον οικουμενικό ελληνισμό. Γι' αυτό και πρόσεξε ο αγαπητός Γιώργος ότι η αρχαιολογική παράμετρος του έργου του Ρίγα ενεργοποίησε το κυρίαρχο βυζαντινοορθόδοξο και λαϊκό υπόστρωμα. Και σημειώνει επίσης το μεγάλο ρόλο που είχε η αστική τάξη των εμπόρων, χρονολογίων του γένους που συνέλαβαν αυτή την σύνθεση που ολοκληρώθηκε τελικά με την φιλική εταιρεία. Ο Ρίγας προετοίμασε το γένος ιδεολογικά και οργανωτικά, με επικεφαλή σε αυτόν τον κόσμο της ανίσχυης πρωτοβουλίας, την αστική τάξη. Εγώ έτσι ερμηνεύω αυτά που γράφει ο κ. Καραβελιάς. Και έρχομαι πάλι να πω τη σημασία που έδινε ο Ρίγας στη μέση αστική τάξη, αγαπητέ Γιώργο μου, μια που διαβάζω το βιβλίο σου και με τα σύγχρονα γεγονότα, αυτοί που διέλυσαν τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης, τη ρακουβολιά της πατρίδας και μαζί βεβαίως και το λαϊκό κίνημα. Και την αδράνεια μέρος της λογιοσύνης, αυτό που γράφεις για την αποστασία της λογιοσύνης, που δεν ήταν όλη η λογιοσύνη μαζί με το συστρατευμένη με το Ρίγα. Και ξέρετε μερικούς που το γράφουν και είναι γνωστοί, ο Κύριος Λαβιώτης, ο Περδικάρης και άλλοι πολλοί που θεώρησαν το Ρίγα ούτε λίγο και πολύ ένα παλαβό φιλόδοξο. Βέβαια σας κούρασα. Εκείνο πάντως που θέλω να τελειώσω, γιατί θα μας πει πολλά και ο κύριος Μάρτος και ο κύριος Καραβελιάς στο τέλος. Αυτό που γράφει ο κύριος Καραβελιάς στο τέλος, γιατί άφησα πολλά έτσι να τα πει και ο ίδιος. Ο Ρίγας υπήρξε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, αυτό που γράφει ο Γιώργος, ένα μετέωρο στο τέλος του βιβλίου, μια επαναστατική έκλαμψη που άστραψε για ένα διάστημα, αλλά ευτυχώς προπρόλαβε να φωτίσει εκτυφλωτικά την οδό της ελληνικής παλιγενεσίας που έκανε πράξη φιλική εταιρεία και ο λαός μας με την Επανάσταση και με τους συνεχείς αγώνες του ασχέτως
αν διάβασε ή δεν διάβασε το Ρίγα Βελεστίνη. Σας κούρασα, κούρασα και το γιο.